Πάμε τώρα να κάνουμε ένα ταξίδι όπως κάνουμε εδώ από το One News και σας αρέσουν πολύ. Ένα ταξίδι λοιπόν στην αγαπημένη ελληνική περιφέρεια και στην παράδοση. Συνδεόμαστε λοιπόν με τη Λευκάδα, με την πόλη της Λευκάδας αλλά και με την καριά Λευκάδος, το ορεινό κεφαλοχώρι της. Να δω παρακαλώ τους, έχουμε δύο καλεσμένους σήμερα. Βλέπω μέχρι στιγμής την κυρία Ελευθερία Λογοθέτη, δημιουργό των χειροτεχνημάτων του Ελί Χρυσό. Καλησπέρα Ελευθερία. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Έχουμε λοιπόν στη γραμμή, θα συνδεθούμε σε λιγάκι, υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, και τον κύριο Κώστα Κατοπόδη, πρόεδρο του μουσικοφιλολογικού ομίλου Καριάς Λευκάδας, ο Απόλλων. Όλοι μαζί λοιπόν εκεί στο νησί, στη Λευκάδα, Ελευθερία, έχετε συμπράξει, έχετε ενώσει τις δυνάμεις σας προκειμένου να κρατήσετε στη ζωή και όχι μόνο να αναβιώσετε αλλά να κάνετε και μόδα το καρσάνικο κέντημα, την καρσάνικη βελονιά που είναι και στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Εσύ λοιπόν πήρες αυτή την βελονιά, την καρσάνικη και την έκανες κόσμημα, την έκανες τσάντα. Πώς σου προέκυψε αυτή η ιδέα? Καταρχάς να σας πω ότι γεννήθηκα σε οικογένεια η οποία κεντούσε, με την έννοια το ότι ήταν ένα έξτρα εισόδημα για την οικογένειά μας. Κέντεγε η γιαγιά και κέντεγε και η θεία. Επομένως από μικρή έμαθα την μοναδική αυτή τέχνη. Προφανώς Ελευθερία ήσουν ήσυχο, φρόνιμο παιδί και στεκόσουν και μάθαινες. Γιατί οι υπόλοιποι τρέχαμε από εδώ και από εκεί με ποδήλατα και στις παραλίες. Σωστά, το έκανα και αυτό, απλώς επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, στεκόμουν και το έμαθα. Ήξερες εσύ, έκανες επένδυση για το μέλλον. Ακριβώς, μάθε τέχνη και πώς το λένε. Πιάστηνε και άμα πεινάσεις, πιάστηνε. Πιάστηνε, σωστά, σωστά. Στην πορεία λοιπόν και μεγαλώνοντας δεν το άφησα, συνέχισα να κεντάω, όχι επαγγελματικά εννοείται, σαν χόμπι. Και κάποια στιγμή... Μα είναι Ελευθερία, είναι και αγχολητικό το κέντημα. Όπως είναι και το βελόνι να πλέξεις ένα πουλόβερ για παράδειγμα. Πρόσφατα είδαμε έγινε και μόδα στο Χόλιγουντ, όλες οι χολιγουντιανές στάρ πλέκουν πουλόβερ. Ακριβώς, μακάρι να κάνουμε και την καρσάνικη βελονιά, να την πάμε τόσο μακριά. Γιατί όχι. Μακάρι. Στην πορεία λοιπόν μου έκαναν δώρο, πριν 7 χρόνια μου έκαναν δώρο ένα κόσμημα το οποίο είχε ανάγλυφο επάνω τον Παρθενώνα και κάπου εκεί μου ήρθε η έμπνευση να βάλω την πολιτιστική κληρονομιά της Λευκάδας, την καρσάνικη βελονιά σε κόσμημα. Ελευθερία, πάρα πολύ έξυπνο. Οφείλω να το πω και να στο αποδώσω. Εγώ δεν το γνώριζα, για να είμαι ειλικρινής, και εκεί που περιπατούσα το καλοκαίρι στα στενοσόγακα, στα σοκάκια της Λευκάδος, σε ανακάλυψα, δεν είχα τη τύχη να σε γνωρίσω. Είδα όμως όλα αυτά τα ωραία κοσμήματα που κάνεις και κατάφερες να κάνεις την καρσάνικη βελονιά, που κακά τα ψέματα πλέον οι γυναίκες δεν ψωνίζουν κεντήματα. Δηλαδή μόνο στο μουσείο μπορούμε να τα δούμε, που λέει ο λόγος, και στα ντουλάπια. Κατάφερες να κάνεις λοιπόν την καρσάνικη βελονιά τρέντι και μόδα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Με πολύ κόπο, γιατί ξεκίνησα ουσιαστικά από το μηδέν και δεν είχα και γνώσεις αργύρω χρυσοχοΐας, δεν είχα καμία σχέση δηλαδή με την κατασκευή κοσμήματος. Παρόλα αυτά, επειδή το πίστεψα και μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα, μετά από πολλές προσπάθειες, αποτυχημένες στα υλικά, στον τρόπο που θα το αποδώσω όσο πιο μοντέρνα γίνεται για να μπορεί να είναι και πιο εύκολο να αγοραστεί και να φορεθεί, κατάφερα μετά από 7 χρόνια να... Το πίστεψες λοιπόν και σου βγήκε. Και ακριβώς. Κάνεις γνωστή την παράδοση αυτή, την κεντητική τέχνη, την σπάνια κεντητική τέχνη στα πέρατα. Γιατί αν το πάρει κάποιος τουρίστας, που λέει ο λόγος, το πάρει δώρο, πάει στην Αμερική, πάει στην Αυστραλία, θα αρέσει σε κάποιον άλλον, και έτσι γίνονται πάντα οι δουλειές. Σωστά. Σωστά. Και όχι μόνο αυτό, δεν φεύγει μόνο το κόσμημα. Φεύγει και η ιστορία της καρσάνικης βελονιάς. Αυτό φεύγει είναι. Και το πώς ξεκίνησε. Φεύγει και κάτι το οποίο τους μένει.
Επομένως, μετά μπαίνουν στη διαδικασία, γιατί όλα συνοδεύονται και με ένα χαρτάκι το οποίο γράφει την ιστορία και γράφει ότι ξεκίνησε από την καρδιά, από την Μαρία τη Σταύρακα και όλα όσα πρέπει να αναφέρονται. Όταν πάνε εκεί και μπορούν και το ψάχνουν στο ίντερνετ, έχω πολλά μηνύματα μετά που μου λένε πως μπορούν να τα βρουν, να φύγουν, να πάνε στο εξωτερικό, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Δηλαδή, όλο αυτό βοηθάει στη διάσωση, στη διάδοση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, ο κάθε ένας μας από το πόστο του, από το μετερίζι του, να είναι και πρέσβης, που λέει ο λόγος, του τόπου του, της παράδοσής του σε όλο τον κόσμο. Και προφανώς αυτό το έχεις καταφέρει. Έχουμε στη γραμμή, λόγω τεχνικού προβλήματος δεν τον έχουμε με Skype, έχουμε τηλεφωνικά τον κύριο Κώστα Κατοπόδη, πρόεδρο του Μουσικοφιλολογικού Ομίλου Καρδιάς Λευκάδας, ο Απόλλων. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα κυρία Βετούρα, καλησπέρα κυρία Λογοθέτη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Εσείς λοιπόν εκεί στην καρδιά έχετε οργανώσει δωρεάν εργαστήριο που μπορεί οποιαδήποτε κοπέλα, οποιαδήποτε γυναίκα να έρθει να το μάθει. Βεβαίως, με σκοπό τη διαφύλαξη και τη διάδοση του καρσάνικου κεντήματος, το οποίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και με αφορμή την προτροπή της κυρίας Ανθούλας Καραμποϊκή, η οποία είναι μία από τις εθελόντριες δασκάλες στη σχολή μας, ξεκινήσαμε αυτή τη δράση, η οποία δράση απασχολεί αυτή τη στιγμή περισσότερες από 30 νέες γυναίκες. Μεταξύ τους, εντωμεταξύ, μιλάμε και για κορίτσια από 15 έως 17 ετών. Και έρχονται, Κώστα, από όλο το νησί, όπως μου έλεγες, έτσι. Από δηλαδή όλο έχουν το νησί, ενδιαφέρον για το κέντημα αυτό καθεαυτό. Γιατί παλαιότερα οι γυναίκες ενδιαφερόντουσαν για να ανεξαρτητοποιηθούν και οικονομικά. Τώρα πια αυτό δεν ισχύει. Έρχονται για να μάθουν την τέχνη. Δεν ισχύει σίγουρα, τουλάχιστον στο βαθμό που ίσχυε παλαιότερα. Υπάρχει όμως, ξέρετε, επειδή υπάρχει αυτή η γεωμετρική συμμετρία με μαθηματική ακρίβεια στα μοτίβ, που τους προσδίδει έτσι και μία φωτουριστική γραμμή, αυτομάτως τα κάνει έτσι, είναι ένα αποτέλεσμα να βρίσκει εφαρμογές και μοντέρνες. Όπως, παραδείγματος χάρη, το χρησιμοποιεί η κυρία Λογοθέτη, υπάρχουν ακόμα, και σήμερα υπάρχουν νέοι οι οποίοι κάνουν τατουάζ τα καρσάνικα μοτίβ. Τατουάζ, την καρσάνικη βελονιά. Βεβαίως, ναι. Πολύ ωραίο, ιδιαίτερο είναι αυτό. Είναι αυτό που είπαμε, ότι κάνατε το καρσάνικο κέντημα trendy. Πήρατε κάτι από το παρελθόν, το βγάλατε από το σιρτάρι και το κάνετε εμπορικό, αλλά με έναν πολύ ωραίο τρόπο, με έναν καλλιτεχνικό τρόπο. Προσπαθήσαμε, γιατί είναι κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει την προσοχή μας. Είναι ένα στοιχείο που το 2019 με ενέργειες του βουλευτή Λευκάδος, του κυρίου Αθανάσιου Καβαδά και την πολύτιμη βοήθεια της κυρίας Μαυρέτα Σαρβανίτη, μια γυναίκα που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο. Πασχίσατε όλοι λοιπόν για να μείνει ζωντανή η παράδοση και μπήκε τελικά και στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Μπράβο. Είναι ένα γεγονός που πραγματικά μας κάνει περήφανος και μας καθιστά υπεύθυνος να το προχωρήσουμε σωστά. Εξαιρετική προσπάθεια, Κώστα, αυτό θα σας έλεγα. Συνεχίστε έτσι και όπως είπε η Ελευθερία νωρίτερα, το πίστευε και της βγήκε. Όσο πιστεύουμε, τόσο θα μας βγαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Συνεχίστε έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.